χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Τελευταίο vlog μας για το 2020. Εσείς αυτό το vlog μας θα το δείτε Χριστούγεννα. Σήμερα όμως είναι παραμονή Χριστουγέννων και θέλω να σας πω ότι δεν έχω ακούσει ακόμα τα κάλαντα. Γι' αυτό θα σας τα πω εγώ. Με όργανο. Καλησπέρα. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Παιδιά, δεν μου είπε κανένα σήμερα τα κάλαντα. Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν ακούστηκε 6.30 ώρα το πρωί ένα κουδούνι και μια παιδική φωνούλα. Τις άλλες χρονιές νευρίαζα που με ξυπνούσανε πρωί-πρωί. Σήμερα μου λείπει, μου λείπει. Έτσι λίγο να ανοίξουμε το σπίτι, να μπουν παιδικές φωνές, να χαρούμε τη γέννηση του Θεανθρώπου. Τίποτα φέτος. Μόνη μου είμαι. Ο Βαγγέλης δουλεύει. Προσπαθώ να βλέπω τη θετική πλευρά. Έχω σηκωθεί, έχω βάλει τα καραγιόν μου τα κόκκινα, έχω κάνει τις δουλειές μου, έχω κάνει τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνω σήμερα για να απασχοληθώ και να μην σκέφτομαι ότι είμαι μακριά από τους γονείς μου, από την οικογένειά μου, δεν πειράζει. Το λέω συνέχεια, μπας και το εμπεδώσω κι εγώ. Λίγες ημέρες ακόμα θα κρατήσω αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Που σήμερα με το κόκκινο κραγιόν ταιριάζουμε πάρα πολύ. Όπως σας είπα, ο Βαγγέλης δουλεύει. Δύσκολη μέρα για αυτόν σήμερα και για όλους όσους δουλεύουν στο λιανικό εμπόριο. Θα γίνεται χαμός έξω. Όλοι τρέχουν να πάρουν τα τελευταία ψώνια, έτσι κι εγώ. Θα πάω να πάρω τα τελευταία δώρα του Βαγγέλη και του πεθερού μου. Μόνο αυτά μου λείπουν. Και θα πάω και στα Αρωμάνια για να πάρω και το δικό σας το δώρο. Θα έχουμε το τελευταίο giveaway σε αυτό το κανάλι για φέτος. Θα πάω και στο σούπερ μάρκετ, θα πάω και στο ζαχαροπλαστείο. Θα πάω λίγο από τα πεθερικά μου να τους αφήσω μελομακάρονα. Και μετά θα γυρίσω στο σπίτι να ετοιμάσω dinner για δύο. Ο Βαγγέλης τελειώνει 9.30 ώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μία μέρα που θα την περάσουμε οι δυο μας. Νομίζω πρώτη χρονιά την περνάμε οι δυο μας. Κάθε χρονιά είχαμε παρέα και συγγενείς. Φέτος όμως, δεδομένης της κατάστασης ότι δεν μπορούμε να βγούμε και μετά τις 10, θα είμαστε οι δυο. Μένα δεν με πειράζει καθόλου γιατί θέλω τον άνθρωπό μου λίγο να τον χαρώ μόνη μου. Δουλεύει non-stop τον τελευταίο καιρό, ειδικά με τον κορονοϊό, έγινε χαμός. Και δεν τον έχω χαρεί, δεν έχουμε κάτσει έτσι λίγο μαζί, οπότε σήμερα είναι μια ιδανική μέρα να φάμε, να δούμε καμία ταινία μαζί, να χαλαρώσουμε χωρίς να έχουμε το άγχος να βγούμε, να ετοιμαστούμε κλπ. Αύριο που είναι Χριστούγεννα ή σήμερα που βλέπετε εσείς αυτό το βίντεο, θα είμαστε με τους γονείς του Βαγγέλη οικογενειακά για το πατροπαράδοτο χριστουγεννιάτικο γεύμα. Λοιπόν, παρόλο που μου έλειψαν πάρα πολύ τα κάλαντα σήμερα, ξύπνησα, ετοιμάστηκα, έβαλα τα γιορτινά μου, τα cozy γιορτινά μου και μου έφτιαξε όλη διάθεση, γιατί ακολούθησα τη διαδικασία που ακολουθούμε κάθε χρονιά του στυλ είναι Χριστούγεννα, να φτιαχτούμε, να ετοιμαστούμε, να είμαστε περιποιημένοι. Οπότε σήμερα έχω τρελή διάθεση. Έχω βάλει για πλήσιμο όλα όσα σας έδειξα στο χθεσινό βίντεο, αλλά σας υποσχέθηκα ότι θα σας δείξω το χαλί. Να το παιδιά το χαλί, είναι υπέροχο, υπέροχο, τώρα το έχω απλώσει πάνω από το άλλο για να σας το δείξω, κανονικά θα μπει στην κρεβατοκάμαρα, αλλά μετά τα Χριστούγεννα. Είναι, ξέρετε, από αυτά τα μπόχο που μου αρέσουν εμένα, το χρώμα ταιριάζει τέλεια με το δωμάτιο και να σας πω ότι το είχε σε άλλο ένα χρώμα νομίζω μπέζ. Είμαι έτοιμη να αποχωρήσω, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο outfit of the day. Απλή, κλασική και με το κόκκινο κραγιόν και γιορτινή. Φεύγω, φεύγω για ψώνια. Πρώτη στάση σούπερ μάρκετ. Κόκκινο κραγιόν και μάσκα, ζω επικίνδυνα. Δεύτερη στάση Αρωμάνια για να παραλάβω το δώρο σας με click away. Κάπου εδώ μέσα είναι και τα δικά σας δώρα. Χαμός γίνεται, έτσι. Γεια σας! Ευχαριστώ πολύ! Τέλεια, ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα! Τρίτη στάση. Πάμε να παραλάβουμε τα δώρα του Βαγγέλη και του πεθερού μου. Και το κραγιόν. Άθικτο κορίτσια. Τέταρτη και τελευταία στάση, πάμε να δούμε τα πεθερικά μου. Η
Ήρθα πίσω στο σπίτι, πολύ ανεβασμένο mood ακόμα. Έχω αρχίσει να μαγειρεύω. Βασικά τελείωσα να μαγειρεύω. Έχω βάλει το φαγητό στο φούρνο. Κοτόπουλο με πατάτες θα κάνω. Θα στρώσω και τραπέζι και περιμένω το Βαγγέλη να έρθει να φάμε. Θέλω λίγο να σας δείξω δύο φορέματα που πήρα από τα Moda Story. Σήμερα τα παρέλαβα και θέλω να σας τα δείξω γιατί το ένα θα είναι και το πρωτοχρονιάτικό μου. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ και είναι το πιο casual φόρμα που πήρα. Από πάνω, παιδιά, το ύφασμά του είναι σαν φουτεράκι και από μέσα είναι πάρα πολύ μαλακό και ζεστό. Οπότε αυτό το κάνει έτσι λίγο πιο πρωινό, λίγο πιο φορέσιμο. Για πρωί, για απόγευμα, μπορείς ας πούμε άνετα να το φορείς και με sneakers. Δεν φαίνεται τώρα έτσι καλά, αλλά μόλις το βάλω θα σας το δείξω σίγουρα. Και αυτό που πήρα και θα το φορέσω την πρωτοχρονιά είναι αυτό εδώ. Χάνει πάρα πολύ το χρώμα του. Είναι ένα υπέροχο λαδί που κιτρινίζει. Να σας πω ότι η φιλοσοφία του brand είναι ότι one size fits all. Δηλαδή αυτό εδώ πάει από small μέχρι large και πράγματι το έχω δει σε μοντέλα-μοντέλα και μετά το είδα και πάνω μου και ήταν εξίσου ωραίο πρέπει να σας πω. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι έχει και βάτες, είναι πάρα πολύ άνετο και αυτό και το φαντάζομαι με over the knee μπότα να είναι τελείως καλυμμένο το πόδι, ίσως ένα statement κολλιέ ή statement σκουλαρίκια και έτοιμη για πρωτοχρονιά. Όσο γίνεται το φαγητό, πάμε να ανοίξουμε και το luxury box από Armani, γιατί θα το πάρετε δώρο όλο αυτό. Μιας και θέλω να σας κάνω άλλο ένα giveaway πριν τελειώσει αυτός ο χρόνος. Δύο τυχερούς θα έχουμε, ο ένας σε αυτό εδώ το βίντεο και ο άλλος στο Instagram, γι' αυτό ακολουθήστε με στο Marilia's Choice στο Instagram για να πάρετε και εκεί μέρος. Κάθισα πάλι μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο για να ανοίξουμε το δώρο σας και να σας πω ότι σήμερα παρέλαβα με click away. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε και στα Αρμάνια. Μπαίνεις στο site, διαλέγεις ό,τι θέλει η ψυχούλα σου. Πληρώνεις, καθορίζεις το ραντεβού, σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό για την ώρα που θα πας και μπορείς εύκολα να πας να πάρεις τα ψώνια σου από τις 12 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Δεν ξέρω εσείς πότε ανταλλάσσετε δώρα, αν ανταλλάσσετε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά. Εμείς ανταλλάσσουμε Πρωτοχρονιά. Γράψτε μου από κάτω πότε το κάνετε εσείς. Εγώ πάντως αυτό να ξέρετε θα σας το δώσω πριν την Πρωτοχρονιά. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Σας έχω διαλέξει και μακιγιάζ, λίγο έτσι πιο εορταστικό, full μακιγιάζ και make-up και παλέτες και κραγιόν, αλλά σας έχω διαλέξει και ένα πολύ super άρωμα. Αυτό εδώ είναι το Lolita Lempicka Eau de Parfum, τα 100 ml παρακαλώ, και πάμε λίγο να σας πω πώς μυρίζει. Αχ παιδιά, είναι ένα από τα πιο κλασικά και θηλυκά αρώματα που υπάρχουν. Είναι ένα άρωμα που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μία μίξη λουλουδιών και πούδρας. Είναι ένα πολύ γλυκό άρωμα. Έχει μέσα λουλούδια όπως είναι η βιολέτα. Έχει πραλίνα, έχει κεράσι, έχει γλυκάνισο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνουν έναν πολύ εκρηκτικό συνδυασμό, πολύ θηλυκό. Και όσο περνάει η ώρα, φεύγει η γλυκύτητα και μένει η πούδρα. Όποιες το κερδίσουν θα το λατρέψουν ειλικρινά. Αυτό είπαμε το πρώτο δώρο και το καλό το δώρο μας. Τώρα πάμε στο μακιγιάζ. Ξεκινάω με το foundation που διάλεξα. Είναι από Makeup Revolution το Conceal and Hydrate. Έχει δύο πολύ ωραία foundation η Makeup Revolution. Το ένα είναι το Conceal and Define για αυτές που θέλουν matte αποτέλεσμα. Το άλλο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι για αυτές που θέλουν μεν κάλυψη, αλλά έτσι να φαίνεται πιο ενδυνατικό φυσικό το αποτέλεσμα. Φυσικά θα τα δοκιμάσω όλα για να σας τα δείξω. Και θα βάλω μία ποσότητα στο σφουγγαράκι μου από Real Techniques και θέλω λίγο να δείτε τι φοβερή κάλυψη που έχει, αλλά παράλληλα τι φυσικό αποτέλεσμα. Βλέπετε, κατευθείαν εξαφανίζεται μέσα στο δέρμα μου. Από την ίδια σειρά της Revolution διάλεξα και το αντίστοιχο concealer. Είναι το Radiance Concealer με αλουρονικό και ακάι και έχει μέτρια προς καλή κάλυψη η οποία χτίζεται. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα πλικατέρ της Revolution, θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικά. Βλέπετε. Και θα απλώσουμε. Έτοιμοι, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο, είναι πολύ στο δικό μου στυλ μακιγιάζ. Και πριν σας δείξω την παλέτα που σας έχω πάρει, θέλω να σας δείξω αυτά εδώ τα πινέλα, τα οποία είναι
τέρμα, γκλίτερ και εορταστικά. Διάλεξα το travel set για να μπαίνουμε στο necessaire σας, να μπορείτε να τα παίρνετε παντού. Και η παλέτα που σας έλεγα είναι αυτή εδώ, είναι η Chocolate and Peaches. Μέσα είναι κάπως έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εμένα αυτά τα ροδακινή, τα καφέ μου αρέσουν πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλούς συνδυασμούς και να βγάλεις ωραία μακιγιάζ. Και το κορυφαίο είναι ότι έχει έναν τεράστιο, τεράστιο, πολύ στιβαρό καθρέφτη για να κάνεις το μακιγιάζ σου πιο εύκολα. Πάμε να ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας σε όλο το βλέφαρο αυτή εδώ την απόχρωση. Αυτή θα είναι η βάση των σκιών μας. Μετά θα πάρω αυτή εδώ την σκιά, θα την βάλω στην κόγκη του ματιού μου για να δώσω βάθος. Θα κάνουμε κάτι απλό γιατί μετά έχουμε dinner με το αγόρι μας. Πόσο grande να γίνω! Θέλω απλά να τονίσω λίγο τα μάτια μου και μετά θα πάω να βάλω λίγο λάμψη με αυτή εδώ την μπρονζέ σκιά. Το κινητό μου βλέφαρο, λίγο λάμψη, παραμονή Χριστουγέννων, το θέλει. Δεν κάνω κάτι άλλο, μάσκαρα. Και τώρα θα πάω να δώσω ζεστασιά και λάμψη σε όλο το πρόσωπο με αυτό εδώ το προϊόν. Μόλις το είδα τρελάθηκα. Είναι το Blushing Hearts από τη Revolution. Είναι το πιο cute rouge που μπορείτε να έχετε πάνω στο boudoir σας. Πανέμορφο στολιδάκι. Και θα πάμε να δώσουμε λίγο υγεία στα μαγουλά μας. Φυσικά θα κλείσουμε με κόκκινο κραγιόν. Σας διάλεξα το πιο κατακόκκινο κραγιόν. Είναι η απόχρωση Classic από Revolution. Αυτή εδώ η σειρά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ luxurious, ενώ είναι πάρα πολύ οικονομική. Κόκκινο έντονο της φωτιάς. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε τίποτα λιγότερο για Χριστούγεννα. Αυτά ήταν όλα τα δώρα σας που θα τα κερδίσουν δύο τυχερές μέσα στο Luxury Box από Aromania. Θα σας έχω όλους τους όρους του διαγωνισμού από κάτω στο κουτί πληροφοριών. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα σας έχω από κάτω και τα links για όλα τα προϊόντα που σας έδειξα από τα Aromania. Και αν έχετε φυσικό κατάστημα Aromania κοντά σας, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και με click away. Θέλω να φτιάξω τώρα μια σοκολάτα, πιο εύκολη από αυτή που σας έχω δείξει, γιατί μου έστειλαν αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα κομμάτι σοκολάτα, το οποίο το λιώνεις μέσα σε βραστό γάλα. Έτοιμη! Παιδιά, είναι πάρα πολύ γευστική. Έχω βάλει τα κατακόκκινά μου τα κραγιόν. Έχω στρώσει τα κατακόκκινά μου τα τραπεζομάντιλα. Από ώρα σε ώρα έρχεται ο Βαγγέλης να φάμε, κόβω σαλάτα, σερβίρω, τρώμε και θα το πούμε σε λίγο. Σου άρεσε το φαγητό? Ναι, με. Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το vlog μας? Μήπως ήρθε η ώρα να κλείσουμε και όλο το vlog μας? Να κλείσουμε τη χρονιά αυτή. Το vlog μας, όχι ακόμα τη χρονιά. Αυτό το vlog μας λοιπόν έφτασε στο τέλος του. Ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Για την πρωτοχρονιά θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά με τις οικογένειές σας και να περνάτε όμορφα. Καλά ρεβεγιόν. Καλά ρεβεγιόν. Εμείς τώρα θα ανάψουμε τα κεριά μας, έχουμε βγάλει τα ποτά μας και θα δούμε τηλεόραση. Έτσι λίγο να τραγουδήσουμε οι δυο μας. Φιλάκια πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Υγεία.